Περαιτέρω αγωνία διαμορφώνουν οι αποκαλυπτικές απαντήσεις σε ό,τι αφορά το υποθετικό σενάριο μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής στην Κρήτη, που θα απαιτούσε πλήρη εξέλιξη του σχεδιασμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Χάρτες και σχεδιασμός ακόμη και επικαιροποιημένος υπάρχει, αλλά η προστασία είναι όπως όλα δείχνουν μόνο στα χαρτιά, αφού οι δήμαρχοι ακόμη και στις συσκέψεις που γίνονται για την ενημέρωσή τους δεν δίνουν το παρόν, αγνοώντας σημαντικά στοιχεία σε περίπτωση που η υπόθεση δυστυχώς αποδειχθεί πραγματικό σενάριο. Και ο κάθε Δήμος είναι υπεύθυνος όπου δεν υπάρχει σύμβαση. Το φωνάζουμε σε κάθε συντονιστικό όργανο, άσχετα πως ντρέπομαι που το λέω, αλλά πάρα πολλοί Δήμοι δεν συμμετέχουν, αν εξαιρέσουμε ορισμένους. Άρα δηλαδή τι μας λέτε, κύριε Λεονταράκη, μισό λεπτό, γιατί αυτό έχει σημασία. Στις συσκέψεις που γίνονται έρχονται ή όχι οι Δήμαρχοι? Κοιτάξτε, κύριε Σαλαπάτα, όταν μια πρόσκληση φεύγει από την περιφέρεια Κρήτη για το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, είναι αποδέκτες αναπεριφερειακή ενότητα όλοι οι Δήμοι, όλοι οι υπηρεσίες, υγειονομικές, σώματα ασφαλείας και ό,τι έχει να κάνει. Ωραία, ανταπόκριση υπάρχει, γιατί αυτό είναι το θέμα. Δυστυχώς πάρα πολλοί Δήμοι δεν μετέχουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πολιτεία επιτέλους πρέπει να παραδεχτεί αυτό που λέει ο κ. Λεονταράκης. Τα περιστατικά αυτά, όπως ήταν της Αθήνης, της Αττικής, πρέπει να παραδεχτούμε ότι με το χωροτοξικό σχεδιασμό που δεν υπάρχει, με το χώρο τον οποίο έχουν να αντιμετωπίσουν οι ομάδες αυτές, είτε λέγεται περιφέρεια, είτε λέγεται πυρόσβεση, είτε οτιδήποτε, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Διότι καταρρύπτονται, καταπέφτουν όλες οι δομές, δεν υπάρχει καμία δομή. Τη στιγμή αυτή του συμβάντος απεδείχθηκε εδώ. Δυνάμεις υπήρχαν εκατοντάδες. Όλες οι δομές, όταν το συμβάν συμβεί, καταρρύπτονται. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για την πολιτική προστασία Γιάννης Λεονταράκης δεν έκρυψε την πραγματικότητα, λέγοντας ότι η περιφέρεια συνεπικουρεί στο έργο της πολιτικής προστασίας, πλην όμως το ενδιαφέρον είναι αποπεριορισμένο έως ανύπαρκτο. Αν εξαιρέσουμε παράδειγμα το Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος πάντα είναι εκεί, το Δήμο Διάνου. Τότε τι ακριβώς συζητάμε, κύριε Λεονταράκη, πραγματικά? Δηλαδή σε μια τέτοια περίπτωση, ποιος θα εκενώσει? Εμείς. Κυρία Σαλαπάτα, σας λέω μια πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει. Δυστυχώς, ντρέπομαι που το λέω, αλλά αυτό συμβαίνει. Τους φόβους του ότι η τοπική πολιτική προστασία δεν γνωρίζει να διαβάζει και να διαχειρίζεται τους χάρτες και τα σχέδια που υπάρχουν, εξέφρασε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης Κώστας Συνολάκης, την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία όσων γνωρίζουν το θέμα εξηγούν ότι η γνώση χαρτών και σχεδίων για εξόδους, διαφυγής και εκένωση οικισμών αποτελεί κομβικό σημείο για την επιτυχή έκβαση μιας απειλής από φυσική καταστροφή. Και μακάρι να κάνω λάθος. Για το Ηράκλειο και για τα Χανιά έχουμε χάρτες εκένωσης. Σε περίπτωση που γίνει αυτό το πράγμα που ξέρω πολύ καλά, παλιριακό κύμα. Έχουμε χάρτες για πυρκαγιές. Αυτοί οι χάρτες είναι στην πολιτική προστασία της περιφέρειας. Τους χρησιμοποιούν. Αν γίνει κάποιο ακραίο φαινόμενο, ξέρουν οι υπηρεσίες τι θα κάνουν ή πρέπει να κάνουν και καινούρια άσκηση. Πάντως, με φόντο τις φωνικές πυρκαγιές στην Αθήνα και τα δεκάδες θύματα, το θέμα φαίνεται ότι απαιτεί επαναπροσδιορισμό, καθώς η αποκάλυψη ότι τόσο στο κεντρικό συντονιστικό όργανο, όσο και στα τοπικά που έχουν την ευθύνη αντιμετώπιση σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν συμμετέχει μετεωρολόγος, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τον καθοριστικό παράγοντα που παίζει ο καιρός και οι άνεμοι για την εξέλιξη μιας φυσικής καταστροφής. Ήμουν από τους διευθυντές εκείνους ο μόνος που οργάνωσα τότε μια σύσκεψη και καλέσαμε όλους τους υπεύθυνους πολιτικής προστασίας και δυστυχώς παρευρέθησαν γύρω στους 15 με 20, φανταστείτε, από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, τότε στο πλαίσιο της ΕΜΗ για να τους κάνουμε κάποια σχετική ενημέρωση όσον αφορά τα συμβάντα, πώς τα βλέπουμε εμείς από μετεωρολογικής πλευράς. Ήταν λυπηρό, δεν το ξαναεπιχειρήσαμε. Εγώ όμως και εδώ το λέω, διατίθεμαι να προσφέρω όσο μπορώ, αν ιδιωτελώς το κάνω πάντα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, να προσφέρω μέσα από τη γνώση μου εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά, να δώσουμε ίσως βοήθεια σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε ανθρώπους του χώρου της πολιτικής προστασίας. Και ξέρετε, τα μετεωρολογικά πάντα ενδιαφέρουν και πάντα αρέσουν στον κόσμο να τα παρακολουθεί, ώστε μέσα από αυτό το πλαίσιο της εκπαίδευσης να προλάβουμε καταστάσεις.